την υγεία μας έχουμε πάνω απ' όλα, αλλά για να έχουμε την υγεία μας πρέπει να φροντίζει και η επιστήμη. Και θα μιλήσουμε με τον κύριο Γεώργιο Δημογέροντα. Είναι νευροχειρουργός, χειρουργός σπονδυλικής στήλης στο Metropolitan Hospital. Καλημέρα σας, γιατρέ μου. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα και στους απανταχού Ελληνίδες και Έλληνες που περιμένουν να γιορτάσουν την εθνική επέτειο σε λιγότερο από 24 ώρες. Χαίρομαι που το βάζετε έτσι σε αυτό το πλαίσιο. Μιλάμε τώρα για χειρουργική επέμβαση σπονδυλική στήλη. Δυστυχώς έχουμε αρκετούς που υποφέρουν και που η χειρουργική επέμβαση είναι η ενδεδειγμένη και η τελευταία λύση. Εδώ όμως έρχεται από το 2018 η επιστήμη και η τεχνολογία, η οποία εφαρμόζεται στο Metropolitan Hospital, στο Νέο Φάληρο, να χρησιμοποιεί ένα πρωτοποριακό ρομποτικό σύστημα, θα μου πείτε αν το λέω σωστά, Excelsius GPS, το οποίο διαθέτει αποκλειστικά το Metropolitan και χρησιμοποιείται σε επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης. Με απόλυτη ακρίβεια, χωρίς να έχει πιθανότητες τραυματισμού των νευρικών στοιχείων, μικρότερος χρόνος νεσηλείας και ταχεία επιστροφής δραστηριότητες. Και έρχεται το μεγάλο ερώτημα, το οποίο δεν σας συμφέρει να το κάνω, αλλά εγώ θα το κάνω, γιατρέ μου. Άλλαξε λοιπόν με αυτό το Excelsius GPS η χειρουργική της πολυδυτικής στήλης. Δηλαδή τώρα με λίγα λόγια εσείς, κύριε Δημογέροντα, θα παρακολουθείτε το ρομπότ να κάνει την εγχείρηση, άρα τι θέλουμε το χειρουργό. Καταργείτε και το επάγγελμά σας. Γεια σας. Ευτυχώς, κύριε Παπαδάκη, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Η τεχνολογία έρχεται να συνδράμει τη δουλειά μας και να γίνει αρρωγός μας και βοηθός μας, όχι αντικαταστάτης μας. Η τεχνολογία, η ρομποτική τεχνολογία, η οποία μπαίνει στην καθημέρα πράξη στη χειρουργική της σπονδυλικής στήλης τα τελευταία 2 χρόνια, έρχεται να μας βοηθήσει στο να επιτελέσουμε δύσκολες χειρουργικές επεμβάσεις όπως είναι οι σπονδυλοδεσίες, βοηθώντας μας να αυξήσουμε την ακρίβεια της τοποθέτησης των υλικών της σπονδυλοδεσίας, των βιδών δηλαδή, που με τον τρόπο αυτό αυξάνει ως 99% σε σχέση με τις άλλες παραδοσιακές τεχνικές, όχι όμως να μας αντικαταστήσει, γιατί όλη τη δουλειά την κάνει και πάλι ο χειρουργός της σπονδυλικής στήλης. Απλώς με τη βοήθεια του ρομπότ προσπαθούμε να επιτύχουμε καλύτερο αποτέλεσμα, να εξασφαλίσουμε τον ασθενή ότι θα ξυπνήσει και θα είναι νευρολογικά άρτιος και καλύτερος. Έτοιμος να γυρίσει στις δραστηριότητές του, όπως είπατε. Έτοιμος να γυρίσει στις δραστηριότητές του. Δηλαδή θα γυρίσει στις δραστηριότητές του πολύ σύντομα. Πολύ πιο σύντομα σε σχέση με τις παλιότερες ανοιχτές τεχνικές. Γιατί η ρομποτική τεχνολογία μας βοηθά στο να κάνουμε τα χειρουργεία μας ελάχιστα επεμβατικά, διαδερμικά όπως λέμε, μέσα από πολύ μικρές τομές, όχι μέσω μεγάλης τομής. Με ακρίβεια στο πρόβλημα. Να αποκολλήσουμε τους μύες. Δεν χρειάζεται να χάσουμε αίμα, δεν χρειάζεται να έχει ο ασθενής έντονο μετεγχειρητικό πόνο. Ξυπνάει, μένει ένα 24ωρο στο νοσοκομείο και μετά επιστρέφει στην οικία του. Στη δουλειά του επιστρέφει πολύ πιο σύντομα. Σε όλες. Μάλιστα. Σε ποιες χειρουργικές επεμβάσεις είναι ενδεδειγμένη η χρήση του? Σε όλες είναι. Σε όλες. Οπουδήποτε απαιτείται η τοποθέτηση υλικών για τη σταθεροποίηση ενός τμήματος της σπονδυλικής στήλης, εκεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ρομποτική τεχνολογία με το συγκεκριμένο μηχάνημα, έτσι ώστε να επιτύχουμε σταθεροποίηση με τα υλικά και στο μέλλον, στο εγγύς μέλλον, φυσικού fusion όπως λέμε, δηλαδή να δημιουργηθεί καινούριο οστό που θα αντικαταστήσει ακόμα και τα ίδια τα υλικά. Δηλαδή, ύστερα από λίγο καιρό, ο ασθενής δεν χρειάζεται καν την ύπαρξη των υλικών αυτών. Βέβαια, δεν κάνουμε δεύτερο χειρουργείο για να τα βγάλουμε, παραμένουν μέσα στο σώμα του ασθενούς με φόρους ζωής. Είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά όλα αυτά που μας λέτε και ελπίζουμε η ιατρική και η τεχνολογία να βοηθήσει και στην βελτίωση κάποιων μυαλών, τα οποία ιδιαίτερα έχουν τις ευθύνες και για εσάς και για εμάς, γιατρέ μου. Σας ευχαριστώ. Μακάρι να ήταν και αυτό εφικτό. Μακάρι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Παπαδάκη. Και πάντα επιτυχημένες παρεμβάσεις. Πάντα επεμβάσεις πετυχημένες. Είναι πολύ ιδιαίτερες οι επεμβάσεις.